Με τους καλύτερους Ιωνούς ξεκίνησε ο Απρίλιος για την Κρήτη, καθώς μαζικές ήταν οι αφήξεις τουριστών το Σαββατοκύριακο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης Ηρακλείου. Με καλή διάθεση και τις βαλίτσες αναχείρας, τουρίστες από Ολλανδία, Γερμανία, Ελβετία και Βρετανία πάτησαν κρητικό έδαφος, ελπίζοντας σε λίγες μέρες χαλάρωσης στον επίγειο παράδεισο, την Κρήτη. Ήρθαμε από την Ολλανδία και επιλέξαμε την Κρήτη λόγω του ήλιου, της θάλασσας και γιατί ήταν όλα οικονομικά. Το πακέτο κόστισε 500 δολάρια και περιλάμβανε τα πάντα. Αναχωρούμε σήμερα και μείναμε μόνο 6 μέρες. Επιστρέφουμε στη δουλειά. Πήγαμε στη θάλασσα και είδαμε τα Χανιά. Συνολικά είχαν προγραμματιστεί οι αφήξεις 27 πτήσεων από το εξωτερικό το Σάββατο και 20 την Κυριακή στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ενώ όσο περνούν οι μέρες και προσεγγίζουμε το Πάσχα των Καθολικών, τόσο πολλαπλασιάζονται και οι πτήσεις. Τα αισιόδοξα μηνύματα για τη νέα σεζόν προκαλούν ικανοποίηση στους εργαζόμενους στο χώρο του τουρισμού σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για την Κρήτη, με παράγοντες αβεβαιότητας όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο κορονοϊός. Έχουμε θετικά σχόλια για τη σεζόν μας, μια σεζόν καλή όπως ήταν η του 2019. Ας ελπίσουμε να είμαστε καλά και με τον κορονοϊό και γενικότερα. Περίπου 20 πτήσεις έχουμε σήμερα. Ναι. Τι περιμένετε για τη φετινή σεζόν? Θα ελπίσω να είναι καλή. Πολύ καλύτερη από τις δύο προηγούμενες. Θα ξεκινάμε σιγά σιγά. Εντάξει, ευχόμαστε να είναι καλή σεζόν. Το τρίπτυχο ήλιος, θάλασσα και πλούσιος πολιτισμός φαίνεται ότι παραμένει ασυναγώνιστο και οι επισκέπτες δεν φάνηκε να έχουν δεύτερες σκέψεις να σχεδιάσουν τις διακοπές τους λόγω της COVID-19. Δεν ανησυχούμε για τον κορονοϊό. Επιλέξαμε την Κρήτη γιατί έχω ένα καλό φίλο εδώ και πάντα μας έλεγε πόσο υπέροχα είναι. Ήρθα να το διαπιστώσω. Ήρθαμε από την Ολλανδία και θα περάσουμε 8 μέρες στην Κρήτη. Θέλαμε πάντα να επισκεφτούμε την Ελλάδα. Ήρθα με τους φίλους μου να περάσω λίγες μέρες στην Κρήτη. Είναι ένας πολύ οικονομικός προορισμός. Ικανοποίηση και στο αεροδρόμιο Χανίων, όπου πραγματοποιήθηκαν αρκετές πτήσεις και αφήξεις τουριστών. Η Κρήτη πάντως εξακολουθεί να παραμένει ελκυστικός προορισμός για τους τουρίστες και τον Απρίλιο, καθώς πολλοί προτιμούν την ηρεμία και τις χαμηλότερες θερμοκρασίες της άνοιξης, όπως αποδεικνύουν οι αφήξεις χιλιάδων επισκεπτών.